αγάπη μου. Ναι, μόνοι μας φάγαμε τα Χριστούγεννα, αντρούλη μου. Για νέο μου το λες. Ναι, έχεις δίκιο. Λάθος εισαγωγή. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και εμείς από φτώχεια... Γιατί το λες αυτό? Δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν είναι και ότι δεν έχουμε να φάμε και τις οικονομίες μας τις έχουμε. Μα τα ακούσου μου φαίνεται θέλεις πάλι. Άντε, λέγε. Να, έλεγα μήπως τρώγαμε με καμία παρέα. Να, με τους συγγενείς μου, τα τρία αδέλφια μου, με τις γυναίκες τους. Τα ξαδέλφια, πού, εδώ. Αποκλείεται. Δεν φτάνει που είσαι σπάταλη. Θες να ξοδέψεις κι άλλα. Ξέρεις τι έξοδα έχει ένα τραπέζι. Εγώ σπάταλη. Βεβαίως. Να, σήμερα πέταξε στο σκύλο, να ένα κομμάτι κρέας. Μα το είχαμε εκτός ψυγείου από τα Χριστούγεννα. Εγώ στο σκουπίδι ήθελα να το πετάξω. Εσύ με ανάγκασε να το δώσω στο σκύλο. Από την ώρα που το έφαγε, δεν ξαναδόρισε το ζωντανό. Είσαι από πού είχε το δομέ. Ήθελες και σκύλο, τρομάρα σου. Τον έσκασες από το πολυφάι. Πού να γαυγίσει με τόσο λίγο. Αυτός είναι διπλάσιος και από μένα. Εσύ τσεκουνεύεσαι το φαΐ, η δάλα σου. Εγώ με γυρεύοντα με καλά. Σπάταλη γυναίκα, θα με πεθάνεις. Πρέπει να βρω τρόπο να εξοικονομήσω χρήματα. Αλλιώς, την έχω άσχημα με σένα που παντρεύτηκα. Μαμά, πεινά. Σταμάτα και εσύ, γλουσούζικο. Ίδια η μάνα σου στην αιμαρτία. Μα έχει το κακόβιδο. Μαμά, πεινάω, πεινάω, πεινάω. Έλα, θα σου δώσω και παιδάκια. Αγόρασες κοιμά. Θα πάθω έφραγμα. Ναι, αλλά τηγάνισα. Σε παλιό λάδι. Πόσο παλιό δηλαδή. Τρεις φορές έχω ξανατηγανίσει με αυτό. Τρεις φορές και το λες παλιό. Άσε μας καημένε και πεινάκι το παιδί. Η μάνα μου ήταν οικονόμα. Αν δεν μου έρχεσαι το λάδι, δεν τηγάνιζα. Τα έλεγα τώρα κάτι, αλλά είσαι άρρωστος κοκοπούλη. Υπάρχει πιο λογικός άνθρωπος από εμένα. Εγώ, άρρωστος. Καλά, κυρία Στέλλα, καλά. Τα άμα τα είσαι το παιδί. Πρέπει να βρω τρόπο, γρήγορο, εύκολο και φυσικά ξεκούραστο, να κερδίσω χρήματα. Γιατί με αυτή τη γυναίκα θα χρεοκοπήσουν. Το βρήκα! Βρήκα πως θα πάρω λεφτά. Θα εξαπατήσω τους συγγενείς της. Θα τους πάρω στα χαρτιά. Γυναίκα, έχεις δίκιο. Κάλεσε όσους πιο πολλούς συγγενείς σου μπορείς. Θα φάμε μαζί την πρωτοχρονιά. Τι είπες, ακούσα καλά. Το σκέφτηκα και τελικά έχεις δίκιο. Γιατί να αποκόπουμε από τους πάντες. Αντρούλη μου, να σε φιλήσω. Να καλέσω και κανέναν δικό σου. Α, όχι. Η δική μου είναι τον νύχι δε στα χαρτιά. Γιατί, να παίξουμε χαρτιά. Μα γι' αυτό τι θέλω την παρέα. Εντάξει. Μόνο που το μενού θα το κανονίσω εγώ. Εντάξει, εντάξει. Θα φτιάξω κι εγώ μερικά. Καλά, καλά. Κάλεσέ τους και θα τα βρούμε. Τρέχω αμέσως. Πρέπει να σημαδέψω τις τράπουλες. Έτσι, τι θέλω την παρέα. Εντάξει, έστειλα mail και μου απάντησα πως θα έρθει. Λοιπόν, θα σου δώσω οδηγίες για το μενού. Ακούω. Μόλις έρθουν, θα τους κεράσεις τα σοκολατάκια της θείας Ελένης. Μα αυτά μας τα έφερε πέρυσι τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Έχουν απ' έξω στο κουτί τον Άγιο Βασίλη. Και δεν μπορώ να τα κεράσω την εποχή του χρόνου. Μα θα πάθουν τίποτα οι άνθρωποι. Ποιοι? Ο Βαγγέλης και η Χρυσάνθη. Καλύτερα νομίζεις τρώνε στο σπίτι τους. Ας και αγοράζουν κασέρι και το τρώνε όταν γίνει ροκφόρ απ' τη μούχλα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό παλαγιώτη. Νομίζεις? Ο Γιάννης και η Θόνη τρώνε καλύτερα. Το γάλα δεν το πίνουν αν δεν γίνει τυρί. Απαπαπα. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Η Ιγνατία και η Γεωργία καφέ από ρεβίθια πίνουν. Και όταν σε κενάνε, βρίσκεις σε κανένα σκουλικάκι μέσα. Εσύ θα με σκάσεις, άνθρωπέ μου. Ξέρω τι έφαλη γυναίκα. Έχει μου λίγη εμπιστοσύνη. Τι να κάνω. Μπορώ κι αλλιώς. Έτσι, μπράβο. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Για κυρίως θα έχεις τις τρεις πίτσες που έχουμε στην κατάψυξη. Μόνο πίτσες! Ψήστες εσύ και μη σε νοιάζει. Και για γλυκό, ένα ταψί παγκλαβά. Να,
αυτό εδώ. Είναι ό,τι πρέπει. Μ' αυτό χωράει όσο ένα ψωμάκι του γλυκού. Άμα είναι όλοι κοιλιόδουλοι, εγώ φταίω. Αυτό θα βάλεις και προσεχή στα γαρίφαλα που θα βάλεις επάνω. Θα τα φυλάξεις για τον χρόνο. Τέλεια του χρόνου, άκουσες. Άκουσα, άκουσα. Η τράπουλα θα με σώσει. Δάλλος, άμα περιμένω οικονομία από την κυρία Στέλλα, σωθήκαμε. Όταν είναι κακομοίρης κι είναι κρυμαλεκομένος, να σ' ένας παγκραμένος. Γυναίκα, τώρα που θα αρχίσουν να έρχονται, θα στέλνεις τη μικρή να ανοίγει. Μα εγώ, έφτανα το κουδούνι. Έχω συγκυρίσει. Κι εγώ τώρα οικονομία στα βήματα. Δεν έκανα μέχρι την πόρτα. Και τα δικά μου που είναι και διπλά, σε μέτρα. Άρα 20 μέχρι την πόρτα. Πώς να φάρω κανένα κιλό έτσι. Άνοιξε Παναγιώτη. Έχω λίγο τα χέρια. Τι να κάνω, άντε να ανοίξω. Να τους δω πρώτος να πάρω την κρυάδα. Όταν τους βλέπω μου γυρίζουν το έντερα. Καλώς τους, καλώς τους. Μα, μπράβο. Και με γεμάτα χέρια. Α, δεν είναι τίποτα. Τίποτα, στην κυριολεξία όμως. Για σταθείτε βρε παιδί. Είναι ή δεν είναι. Είναι, είναι. Αλλά κάτι εποχιακό. Και εμείς εποχιακό θέλουμε. Τελικά θα σας βλέπω παιδιά, ό,τι και να έχουμε βγαίνουν τα έτερα στη θέση. Μα κι εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Μου έλεγε Θεόνη, πάμε στα παιδιά, πάμε στα παιδιά και εγώ δεν τις χαλάω αυτή. Να τις χαλάς, να τις χαλάς. Τι είπες Παναγιώτη. Να, λέω, που και που. Να σου λέει και κανένα όχι. Να μην σε καλομάθει. Αστειεύομαι, αστειεύομαι. Θα το πάρεις το δώρο, ναι ή όχι. Ασφαλώς. Κάτσε ξάδερφε. Θα σου δώσουμε μόνο αν το βρεις. Στάλα λάγο γυναίκα. Τσάμπε θα να φάνε αυτοί. Καλώς τους, καλώς τους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Να, άρχισε ο άντρας σου νωρίς τα αστεία. Ναι, έχει χιούμορ. Τι να τον κάνω. Όλα του καλά, αλλά πολύ αδύνατος είναι. Ναι, ναι, πολύ αδύνατος. Εσύ να μου πεις κανένα όχι. Ό,τι βλέπω λέω. Γι' αυτό και εμείς του φέραμε κάτι για να φάει. Τι φέρατε βρε παιδιά. Κάτι εποχιακό που λέγαμε. Κάτι που το τρως και γλυκαίνεσαι. Δώσε επιτέλους τη σακούλα. Τι είναι αυτά. Ρόδια. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα. Αράντιστα είναι από τον κήπο μας. Θα το κρεμάσετε και πάνω από την πόρτα και γούρι. Αν δεν κάνεις κάτι μόνος σου, μην περιμένεις προκόπη από τα ρόδια. Είδες γυναίκα. Ρόδια ο Γιαννάκης και η Θεόνη. Τι ωραία ρόδια. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Ο μπαμπάς μου είπε να λέω τα κάλυτα σε όποιον έχετε για να μου δίνει λεφτά. Να σας τα πω. Όχι παιδά του μπαμπάρα. Άλλο είπε ο μπαμπάς. Δεν κατάλαβες καλά. Α, ναι. Αυτό με τα χαρτιά. Ποια χαρτιά. Να, εγώ αν δεν το ζητήσουν δεν παίζω χαρτιά. Θα παίξουμε και κάνα χαρτάκι. Αν θέλει Θεόνη κι εσείς. Θέλουμε, θέλουμε. Καλά. Καθίστε λίγο να μιλήσουμε πρώτα. Καθίστε εσείς, αντίγω εγώ. Καλώς τους, καλώς τους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Περάστε, περάστε. Αυτά για το καλό. Χρόνια πολλά. Τι καλό μας φέρατε. Κάτι που τρώγεται. Μη μου πεις, ρόδια. Πώς ήρθε αυτό. Ρόδια, φέραμε εμείς. Εμείς φέραμε μεζέ. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Κοψίδι, κοψίδι. Φαλιγκάνια. Μπαμπά να θεμάσας, ένα χρόνο. Ασφαλώς τα σαλιγκάνια είναι μαζιά. Εμείς δεν είμαστε προληπτικοί. Ούτε κι εμείς. Απλώς προσέχουμε την κακιά ενέργεια. Δεν παρακολουθείτε το feng shui. Εμείς, αφού δεν του αλλάξαμε θέση τα έπιπλα, σταματήσαμε να μαλώνουμε. Άσε που μόλις φόρεσα το φυλακτό του Γιν και του Γιάνγκ, κέρδισα και λεφτά. Άμα είναι για λεφτά, τρομάτσιο εγώ τι θέλετε. Καλά τα λένε, αλλά θα έρθει σε λίγο η άδεια στη γενεργία. Επιτέλους, θα έρθει και ένας λογικός άνθρωπος. Αυτές είναι θεούσες. Κάνεις λάθος. Πιστεύω στο Θεό και είναι καλή χριστιανή. Και εμείς πάμε στην Εκκλησία. Δύο φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Όχι, τρεις.
Και της Παναγίας, εσείς πόσες πάτε δηλαδή. Εμείς δουλεύουμε και τις Κυριακές. Αλλά αν μπορούσαμε θα πηγαίναμε συχνότερα. Πάντως, η Ιγνατία και η Γεωργία είναι παράδειγμα για μας. Ούτε προλήψεις, ούτε feng shui, yoga και νεοεποχικές αντιλήψεις. Αγάπη και προσφορά στον συνάνθρωπο. Χαρτιά παίζουν. Νομίζω πως όχι. Γυναίκα, τι τους κάλεσες. Εμείς πάμε στην πόλη και θα παίξουμε, έτσι δεν είναι. Ναι. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Χαρές και ευλογίες στο σπίτι σας. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Τι φέρατε. Ένα παιχνίδι για τη μικρή. Αυτό είναι για σένα. Μια μπλούζα. Μπορείς να την αλλάξεις αν θέλεις. Και αυτό για τον Παναγιώτη. Ένα ποκάμισο. Καλώς τους, καλώς τους. Πολλά δώρα. Μπράβο, μπράβο. Μην πάστε στην πίσω να μοιράζουν λεφτά. Καθίστε, καθίστε. Λες να σας πω τα κάλετε. Και το ρωτάς. Βεβαίω. Αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Σταμάτα, σταμάτα. Τι να τα κάνει τα λεφτά, μικρό παιδί. Έλα ένα κουκλίτσα μου, θα σου δώσω καραμελίτσες. Τι λες, Θεόνη, μη μου χαλάς το παιδί. Εννοώ τα δόντια του παιδιού. Εγώ θέλω καραμέλες. Τι να σου κάνω και εσένα. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Ξεκίνα με τη σοκολατάκι στα παιδιά. Ξέρεις, όχι τη θεία Ελένη, δεν μας κάνουν τίποτα. Το όλο το καλό. Α, τι άλλα σοκολατάκια είναι αυτά. Φαίνονται πιο ωραία. Θέλεις κι άλλο χρυσάφι. Θα βάλεις το μαχιάσεις και δεν θα βάσω μεσημεριανό. Κι εγώ θέλω να δοκιμάσω. Δώσ' τους, έλα, δώσ' τους. Θα παίξετε χαρτιά. Δεν θα παίξετε. Θα παίξουμε, τα πάμε. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Άντε γρήγορα γυναίκα, την καλοπούλα να φάμε και να αρχίσει το παιχνίδι. Τόσο γρήγορα. Τόσο, τόσο. Γαλοπούλα δεν ζητήσεις, Θεόνη. Εγώ, ο Γιάννης. Απουλάκι μου. Τι είναι αυτά. Να, ο Παναγιώτης. Είναι γαλοπούλα συμπιεσμένη. Πίτσα με γαλοπούλα. Καλά έκανα και το παγόμενο του φίλου. Να την ακούσει άντρα μου και γυναίκες. Άντε στην υγειά μας και καλή μας όρεξη. Και το γλυκό, γυναίκα, και το γλυκό. Άντε και το γλυκό. Να παίξουμε τώρα, να παίξουμε. Εμείς χαρτιά δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε χαρτιά. Είναι πολύ κακή συνήθεια και έχει καταστρέψει πολλά σπίτια. Καλά, καλά. Κοιτάξτε μας που θα παίζουμε. Δεν καθόμουν μαζί σας. Είναι σωστό να τους αφήσεις έτσι, χωρίς ευρώ στην τσέπη. Παιχνίδι. Παίξαμε και χάσαμε. Πάμε να φύγουμε, γυναίκα, και του χρόνου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Περιμένετε, ερχόμαστε κι εμείς. Πάμε, γυναίκα. Γεια σας και του χρόνου. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και του χρόνου. Φεύγουμε κι εμείς. Πάμε, Γεωργία. Εύχομαι του χρόνου να έχετε στο σπίτι σας χρυσό στην καρδιά σας και όχι χρυσό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λέτε τι έκανες και δεν κέρδισε κανείς ούτε μία φορά. Τι γεννάρεις, γυναίκα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αφού το κατάλαβες. Ντροπή σου. Να ξέρεις πως θα την γελώσουμε άσχημα την παρακολουθία σου. Ψηλά τα χέρια. Βάζουμε λίγο. Όπως είσαι πολύ καλό. Θέλεις τη γυναίκα μου. Τι λες τώρα. Αλλά σε σοβαρά. Τι, κλέφτες είμαστε. Βγάλε και αυτά που έχεις στις τσέπες σου. Και αυτά που έχεις στην ντουλάπα. Άντε και καλή χρονιά. Άντε. Πάει, καταστροφήκαμε. Ούτε ένα ευρώ δεν μας έμεινε. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλέ, τι πώς θα κάνεις εκεί πέρα. Ο Θεός θα μας σώσει. Ναι, ναι, η Εκκλησία θα μας σώσει. Συγγνώμη, Θεέ μου, συγγνώμη. Χρόνια έκανα υπομονή και προσευχόμουν ο Θεός να σου βάλει νερό. Είδες τώρα τι πάθαμε. Μας τα πήραν όλα. Άλλαξε το λόγο, παιδί μου. Πριν χάσουμε και τη δουλειά μας. Έχεις δίκιο, γυναίκα μου. Σου ζητώ συγγνώμη. Σε λείψα πολλές φορές με τη τσιμπουνιά μου. Μέχρι και που σε κατάλαξε για λεφτά. Εγώ σε συγχωρώ. Και ξέρεις πως το κατάλαξε.
πρώτο αυτό. Πρώτα εξομολογώ βρεθικά και προσέχω. Αλλιώς θα σε είχα χωρίσει. Αχ, γυναίκα, πόσο σωστά τα λες. Επειδή προσπαθώ να είμαι κοντά στο Θεό. Thank you.